Πράγματι την Παρασκευή έγινε μια μεγάλη συνάντηση με τον Υφυπουργό, τον κύριο Σιφουνάκη, προκειμένου να ενημερωθούμε και εμείς και ταυτόχρονα να προχωρήσουμε σε συγκεκριμένες δράσεις για την έκδοση των οικοδομικών αδειών. Το σύστημα της έκδοσης των οικοδομικών αδειών αλλά και του ελέγχου έχει πλέον αλλάξει. Ήδη οι πολεοδομίες καταργούνται. Ένα νέο νομικό πλαίσιο θα εφαρμοστεί από την 1η Μαρτίου και προς αυτή την κατεύθυνση προσπαθούμε μαζί με τις υπηρεσίες περιβάλλοντος, με τους γενικούς διευθυντές, να διαμορφώσουμε όλα αυτά τα οποία χρειάζονται προκειμένου να λειτουργήσει σωστά το σύστημα. Ήδη βρισκόμαστε σε συνεργασία με τους Δήμους. Αύριο θα έχουμε μια μεγάλη συνάντηση στην οποία θα συμμετέχουν οι διευθυντές των ΠΕΧΟ, οι γενικοί διευθυντές και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες, προκειμένου να προχωρήσουμε στη συγκρότηση δύο επιτροπών οι οποίες είναι αναγκαίες για τον έλεγχο. Η μία είναι η Επιτροπή, ένα Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων. Ταυτόχρονα ένα δεύτερο συμβούλιο είναι το Συμβούλιο της Αρχιτεκτονικής, όπου αυτά θα κάνουν και τον έλεγχο πλέον, αλλά και θα εξετάζουν και όλες τις προσφυγές. Ήδη προετοιμαζόμαστε για να φτιαχτεί το Μητρό Οδόμησης και έτσι σιγά σιγά από την 1η Μαρτίου να αρχίσει να λειτουργεί το νέο σύστημα. Εκείνο το οποίο αλλάζει είναι ότι θα σταματήσει ο πολίτης πλέον να ταλαιπωρείται, θα σταματήσει να ζει αυτή τη γραφειοκρατία, η οποία τον είχε ταλαιπωρήσει, του είχε δημιουργήσει τεράστια προβλήματα και υπήρχε ένα σύστημα το οποίο δεν λειτουργούσε με διαφάνεια. Τώρα πλέον πάμε σε ένα καινούριο διαφορετικό σύστημα. Για να λειτουργήσει αυτό το σύστημα χρειάζεται η συνεργασία του αποκεντρωμένου κράτους, των περιφερειών αλλά και των Δήμων που θα σηκώσουν και το κύριο βάρος. Νομίζω ότι είμαστε σε καλό σημείο. Θα υπάρξει ένα διάστημα που σίγουρα κάθε καινούριο θα δημιουργήσει προβλήματα. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτά θα ξεπεραστούν άμεσα και έτσι τα πράγματα θα αλλάξουν, θα απλοποιηθούν και πλέον θα λειτουργούν σε άλλη βάση.